Με ευρύτατη πλειοψηφία ενέκρινε η Ελληνική Βουλή το ψήφισμα για τη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στα απαραίτητα βήματα με πρωτοτηρηματική διακοίνωση προς τη γερμανική κυβέρνηση. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε θεοδικία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσουμε τις απαράγραπτες αξιώσεις της χώρας μας και τις απαράγραπτες αξιώσεις των πολιτών μας από τα μαρτυρικά χωριά απέναντι στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Πάνω απ' όλα, γιατί αυτή η διεκδίκηση αποτελεί για μας ένα, και το επαναλαμβάνω, χρέος ιστορικό και ηθικό. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε το ψήφισμα και χαρακτήρισε προτεραιότητα τη διεκδίκηση του κατοχικού δανείου. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατύπωσε αιχμές για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή λαμβάνει η χώρα τον Απρίλιο του 2019 και το πόρισμα της σχετικής επιτροπής έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί από το 2016 δεν μας κάνει εξαιρετικά αισιόδοξους. Δεν γίνεστε πολύ πιστευτοί όταν λέτε ότι το ζήτημα αυτό εξετάζεται σε πολιτικά ουδέτερο χρόνο και ότι δεν σκοπεύετε να αποκομίσετε άλλα ωφέλη από αυτή τη συζήτηση. Το ψήφισμα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών αποτελεί πρόταση του Προέδρου της Βουλής και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεων του ελληνικού κράτους από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.